εξοπλισμοί και αποστολές εκτός συνόρων. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στη Μαδρίτη, σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας αρχιτεκτονικής κατά αυτούς ασφαλείας, όπως λένε, κατ' εμάς τρόμου και αποτροπιασμού. Μια αρχιτεκτονική την οποία η παρούσα κυβέρνηση στηρίζει με την προετοιμασία και λίανση του εδάφους με νομοθετήματα και φυσικά η αντιπολίτευση, η πλειοψηφία των αντιπολιτευόμενων κομμάτων στηρίζει με τη σιωπή και την αποδοχή ουσιαστικά των κυβερνητικών και νατοϊκών θέσεων και απόψεων. Οι εξελίξεις και ο συνεχιζόμενος εδώ και μήνες υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία μεταξύ των δύο στρατοπέδων, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία, Ρωσίας από την άλλη, αποδεικνύουν εμπράκτως για μια φορά ακόμα ότι είναι θέμα χρόνου για ένα υπεριαλιστικό καπιταλιστικό σύστημα της οποιασδήποτε χώρας να απολέσει την ικανότητα εξασφάλισης των συμφερόντων της αστικής του τάξης και να οδηγηθεί στον πόλεμο προσδοκώντας να διασφαλίσει και να ενισχύσει τα συμφέροντα των δικών του μονοπωλίων. Από τη στιγμή που θα πάρθει η απόφαση προσφυγής στα όπλα, η απέτηση να υποστηριχτούν οι ανάγκες ενός πολέμου υπερισχύει κάθε λογικής και ηθικής. Το καπιταλιστικό σύστημα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε δαπάνη σε άψυχο υλικό, εξοπλισμοί, πολεμική προσπάθεια, κινητοποίηση κλπ., κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής στο πεδίο της μάχης και η κατάρρευση της καπιταλιστικής οικονομίας να θεωρούνται απολύτως λογικές για την κοσμοθεωρία τη δική τους για τρεις απλούς λόγους. Πρώτον, διότι κατά τη διάρκεια του πολέμου τα κέρδη των αστικών τάξεων των εμπλεκομένων εκτοξεύονται. Αυτό γίνεται προκειμένου να παραχθεί το απαιτούμενο. Δεν ακούγομαι. Το απαιτούμενο πολεμικό υλικό. Δεύτερον, γιατί η δόμηση μιας καπιταλιστικού τύπου οικονομίας σημαίνει ότι μετά τη λήξη του τα κέρδη των αστικών τάξεων όλων των εμπλεκομένων, ανεξάρτητα αν θα είναι νικητές ή ιτημένοι, και πάλι θα εκτοξευθούν προκειμένου να μαζευτούν τα συντρίμμια του πολέμου, τα ασημάζευτα που λέμε. Τρίτος και σπουδαιότερος λόγος είναι ότι οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, είτε στο πεδίο της μάχης, είτε στα μετόπισθεν, λόγω παράπλευρων απολειών και απολειών λόγω της εξαθλίωσης που φέρνει ένας πόλεμος σε κάθε τομέα, απλά δεν τους ενδιαφέρουν. Αντίθετα, θεωρούν καθήκον του απλού λαού να δώσει τη ζωή του προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα δικά του συμφέροντα. Όλες οι αστικές ελληνικές κυβερνήσεις υποστηρίζουν με ιδιαίτερη θέρμη την ατοϊκή υποχρέωση, όπως λένε, των κρατών να δαπανούν κατά κανόνα πολύ πάνω από το 2% του ΑΕΠ σε στρατιωτικές δαπάνες. Αυτό το στόχο εκπληρώνει η χώρα μας για μια σειρά ετών και με το παραπάνω μάλιστα, έχοντας φτάσει ακόμα και σε επίπεδα του 6%, φυσικά εις βάρος των αναγκών του λαού. Η νατοϊκή υποχρέωση όμως που εσκεμμένα αποκρύπτεται είναι ότι το 20% των στρατιωτικών δαπανών κάθε χρόνο θα πρέπει να αφορά νέους εξοπλισμούς. Διαχρονικά, μέλη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας αναφέρονται στην ανάγκη συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις προς τις συμμαχίες του ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω επίσημων εθνικών κειμένων και εκδόσεων. Στο παρόν κείμενο επικεντρώνω μονάχα στους νατοϊκούς εξοπλισμούς που προβαίνει η χώρα μας. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι η Ρωσία δεν ακολουθεί με τους ίδιους ρυθμούς και ένταση. Εξάλλου είναι γνωστή σε όλους μας η πρόοδος που έχει πετύχει σε οπλικά συστήματα τελευταίας γενιάς, ιδιαίτερα τελευταία, πλήρως συγκρίσιμα και εισάξια των νατοϊκών. Ας δούμε όμως λιγάκι αυτούς τους εξοπλισμούς. Ξεκινάμε με το ποιοι παράγουν αυτούς τους εξοπλισμούς. Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής στρατιωτικού υλικού παγκοσμίως, μόνο για το 2020, κατασκεύασαν και πούλησαν οπλικά συστήματα αξίας 531 δις δολάρια, ενώ από το 2015 και μετά υπάρχει μια αξιοσημείωτη αύξηση. Τα ίδια πάνω κάτω ποσά ήταν και για όλα τα προηγούμενα χρόνια πριν από το 20 και φυσικά μέχρι τώρα το 21 και πάμε για το 22. Από τις 100 ανωτέρω εταιρείες, αυτές που φιγουράρουν στην πρώτη δεκάδα ανήκουν σε χώρες του υπεριαλιστικού σχηματισμού του ΝΑΤΟ. Είναι η ΗΠΑ, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιταλία και η Γερμανία. Κατά σειρά, ποια είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη κλπ. Ταυτόχρονα, οι χώρες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ΝΑΤΟ είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων από το προαναφερθέντα 531 δις. Ενδεικτικά,
54% στις ΗΠΑ, 7,1% η Αγγλία, Γαλλία 4,7%, Ιταλία 2,6% και Γερμανία 1,7%. Η Γερμανία βέβαια τελευταία με τα 200 κάπου δις θα ανέβει πάρα πολύ παραπάνω. Αν εξετάσουμε τώρα τις πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού από ανεξάρτητες εταιρείες, θα δούμε ότι στην πρώτη πεντάδα φιγουράρουν 5 αμερικανικές εταιρείες με ετήσιες πωλήσεις αξίας από 25,8 δις έως 58,2 δις η καθεμία. Αυτό μόνο για το 20. Αυτές είναι οι γνωστές General Dynamics, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon, Lockheed Martin. Το Υπουργείο Άμυνας της ηγέτιδας δύναμης του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ, ζήτησε να του αποδοθεί για πολεμικό εξοπλισμό για το οικονομικό έτος 23 που έρχεται, το ποσό των 276 δις δολαρίων. Με την αιτιολογία ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν και πρέπει να διατηρήσουν το τακτικό πλεονέκτημα μάχης έναντι οποιοδήποτε αντιπάλου και κάτω από οποιασδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτό καταδεικνύει τον προσανατολισμό τους. Μιλάμε λοιπόν για ηλικιώδη ποσά, τα οποία είναι εύκολα κατανοητό ότι δεν θα δαπανούσε κανένας καπιταλιστής αν δεν περίμενε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα του έφεραν ακόμα περισσότερα κέρδη. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Τα τεράστια αυτά ποσά δαπανώνται γιατί υπάρχουν πρόθυμοι αγοραστές των οπλικών αυτών συστημάτων, οι οποίοι τι κάνουν, εκλιπαρούν με ό,τι και αυτό και αν σημαίνει, τα κράτη και τις εταιρείες παραγωγής να τα αγοράσουν. Η δουλικότητα μάλιστα που επιδεικνύεται από τους υποψήφιους αγοραστές και τα παιχνίδια που παίζουν στη σκακέρα του «δώσε και σε μένα μπάρμπα και θα δεις εγώ μετά», όπως είναι κατανοητό, δεν εξασφαλίζει τίποτε άλλο παρά την κερδοφορία των κατασκευαστών, την εξασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων και η υλοποίηση των σχεδίων των κατασκευαστών και την εξάρτηση των αγοραστών σε ένα φαύλο κύκλο δαπανών που εξυπηρετεί μονάχα την κερδοφορία αμφωτέρων των καπιταλιστικών αστικών τάξεων των εμπλεκομένων. Είναι επίσης πλήρως κατανοητό ότι αυτός που ουσιαστικά βγάζει τα υπέρογκα αυτά ποσά από την τσέπη του είναι ο απλός λαός, το μόχθο και τον ιδρώτα τον οποίο εκμεταλλεύεται η εκάστοτε άρχουσα αστική τάξη. Απαιτείται να κατανοήσουμε όμως ότι η οποιαδήποτε εξοπλιστική δαπάνη, η οποία δεν πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις, γίνεται προς εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων. Οι προϋποθέσεις αυτές οφείλουν να αφορούν την αμυντική εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για το λαό σε κάθε τομέα, βασισμένη στα σύγχρονα δεδομένα και ικανότητες της τεχνολογίας και όχι στην αφαίμαξή του, καθώς και την πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση της ανάγκης της εξοπλιστικής δαπάνης με πλήρη διαφάνεια και πάντα εις γνώση και κατόπιν εγκρίσεως του λαού. Πράγματα τα οποία δεν γίνονται φυσικά. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας συγκεκριμένα, ας δούμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα της παρούσας και της παρελθοντικής εμπλοκής και συμμετοχής της χώρας στην κούρσα εξοπλισμών, με ποια αιτιολογία γίνεται, πού αποσκοπεί, τι ικανοποιεί και τι όφελος αποφέρει. Τα τελευταία χρόνια οι διάφορες εξοπλιστικές δαπάνες στις οποίες έχει προβεί η χώρα είναι διανθισμένες και συνυφασμένες στο λαϊκό υποσυνείδητο, αλλά και στην πραγματικότητα, με μίζες και σκάνδαλα τα οποία είτε δεν διαλευκάνθηκαν πλήρως, είτε κουκουλώθηκαν υπό το πρόσχημα της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης έναντι έξωθεν κινδύνου ή του επικαλούμενου στρατιωτικού απορρίτου. Για οικονομία χρόνου δεν κρίνεται απαραίτητη τώρα η παράθεση ενός ιδιαίτερα μεγάλου καταλόγου εξοπλιστικών δαπανών της χώρας μας. Εξάλλου, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να τα αναζητήσει όλα αυτά, ακόμα και στο διαδίκτυο. Δεν είναι κάτι κρυφό. Αυτό το οποίο όμως έχει ενδιαφέρον είναι το κατά πόσον αυτοί οι εξοπλισμοί εξυπηρέτησαν τόσο τα συμφέροντα της χώρας ως κράτος, όσο και τα συμφέροντα του λαού. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Τουρκική εισβολή στην Κύπρο κατέριψε το επιχείρημα της αποτροπής, αφού τα παραλειφθέντα από τη Χούντα των συνταγματαρχών πολεμικά πλοία, υποβρύχια, αεροσκάφη, δεν συνέβαλαν σε αυτό, αλλά ούτε και χρησιμοποιήθηκαν όταν χρειάστηκαν για την άμυνα της Κύπρου. Γιατί αγοράστηκαν συνεπώς? Μα για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ δεδομένης της αντίληψης εποχής για τον αποβορά κίνδυνο. Η αγορά του αιώνα
όπως χαρακτηρίστηκε από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1985 και η επίσπευση των εξοπλιστικών προγραμμάτων στρατού ξηράς και του πολεμικού ναυτικού, η οποία έγινε κατόπιν επίκλησης της τουρκικής απειλής, είχαμε προηγουμένως τα γεγονότα με το χώρα και το σεισμικ, και διανθίστηκε με μια σειρά οικονομικών και πολιτικών σκανδάλων. Παρ' όλα αυτά υπηρέτησε τις νατοικές και όχι τις εθνικές ανάγκες, τις εθνικές αμυντικές ανάγκες για μια ακόμα φορά. Δεν είχε καμία σχέση με την τουρκική απειλή. Ανάλογες αγορές ήταν προγραμματισμένο και πραγματοποιούσαν την ίδια περίοδο όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ χωρίς να αντιμετωπίζουν καμία απολύτως απειλή. Από εκεί και πέρα, οι εξοπλισμοί οι οποίοι ακολούθησαν μέχρι το Γενάρη του 1996 δεν έδρασαν αποτρεπτικά για να μην φτάσουμε στα γεγονότα των ημείων. Σημειώστε ότι στην έκδοση Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση του 2001 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναγράφεται ότι παρά ότι τη δεκαετία 89-99 καταγράφεται ευθύνουσα πορεία των συνολικών δαπανών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αμυντικές δαπάνες Ελλάδος και Τουρκίας ακολουθούν αυξητική πορεία. Το Γενάρη του 2000 συζητήθηκε το ΕΜΠΑΕ 2001-2005 ύψους 4.450 δις δραχμές. Είχαμε δραχμές τότε. Το κόστος του προγράμματος αυτού οδήγησε σε αντιδράσεις και ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε ότι το πρόγραμμα ήταν προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ. Κοφτά. Στη Λευκή Βίβλο για τις Ένοπλες Δυνάμεις του 2014. Ένα ντοκουμέντο του ΙΠΕΘΑ, του Υπουργείου, υπογραφόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας του 2014, τον κύριο Αβραμόπουλο. Εκεί πέρα φαίνεται ο υπεριαλιστικός νατοϊκός προσανατολισμός που ακολουθεί η χώρα ως υποστηρικτική δύναμη ευθυγραμμιζόμενη με τις νατοϊκές απαιτήσεις. Η παρούσα κυβέρνηση με τη σειρά της προχώρησε σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα, αεροσκάφη, φρεγάτες, τα γνωρίζετε εξάλλου, και στη μετατροπή της χώρας σε ένα τεράστιο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Αποτέλεσμα όλης αυτής της διαχρονικής πολιτικής εξοπλισμών και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι η έξαρση των προκλήσεων της γειτονικής μας χώρας, η οποία ακολουθεί μια καθαρά υπεριαλιστική πολιτική με αμφισβήτηση του υπάρχοντος status quo, με εκτόξευση πρωτοφανών απειλών για τη συνήθη διπλωματική γλώσσα, τις βλέπουμε όλοι, και με ενέργειες που αυξάνουν τις πιθανότητες θερμού επεισοδίου, φτάνοντας μέχρι και σε εδαφικές διεκδικήσεις απροκάλυπτα. Οι σύμμαχοι όχι μονάχα προσποιούνται ότι δεν αντιλαμβάνονται την κατάσταση, αλλά αντίθετα τόσο η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίσημες δηλώσεις εκπροσώπων τους, αποποιούνται κάθε ευθύνης και εξομοιώνουν ουσιαστικά το θήτη με το θύμα, λέγοντας ένα απλό «βρείτε τα μόνοι σας». Τελευταία, μάλιστα, δεν αποουσιάζουν και δηλώσεις οι οποίες δικαιώνουν τις τουρκικές αξιώσεις και σημειωτέων ότι προέρχονται από υψηλόβαθμα στελέχη, ιδίως τον ΗΠΑ. Πρέσβης τον ΗΠΑ, παραδείγματος χάρη, σε άλλα κράτη. Αλλά δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί. Υπάρχουν και οι κοστοβόρες αποστολές έμψυχου και άψυχου υλικού εκτός των συνόρων της χώρας, οι συμμετοχές σε ανατοϊκές ασκήσεις, αλλά και πραγματικές επιχειρήσεις. Παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε καταθέσει ο τότε Υπουργός Άμυνας στη Βουλή το 2001 για τις στρατιωτικές δαπάνες της μετακίνησης, εγκατάστασης και παραμονής ελληνικών στρατιωτικών τμήματων σε Βοσνία, Κόσοβο, Αλβανία και τότε Πουγουδουμού πλέον Βόρεια Μακεδονία, το συνολικό κόστος των ειρηνευτικών αποστολών Ελδάδ, Ελδίβ, Ελδίκο και Ελδίς, που είχε αναπτύξει στην Ελλάδα, έτσι ονομαζόντουσαν, που είχε αναπτύξει η Ελλάδα στο εξωτερικό κατά την τότε τελευταία πενταετία, έφτανε στο ποσό των 61,9 δις δραχμών περίπου. Το κόστος όμως αυτό το οποίο αναφέρθηκε από τον Υπουργό, από τον τότε Υπουργό, αφορούσε μονάχα τις συγκεκριμένες αποστολές και δεν περιλάμβανε άλλες νατοϊκές αποστολές του στρατού ξηράς, άλλες του πολεμικού ναυτικού και άλλες της πολεμικής αεροπορίας την ίδια εποχή. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι στρατιωτικές δαπάνες, πέρα από το υπέρογκο ύψος τους και το δυσβάσταχτο χρέος που συσσωρεύουν,
δεν διατίθενται για την αμυντική θωράκιση της χώρας, αλλά είναι ενταγμένες στην εξυπηρέτηση των υπεριαλιστικών επιδιώξεων ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποτροπή που ευαγγελίζονται δεν πετυχαίνει. Η τουρκική αστική τάξη γίνεται επιθετικότερη. Οι αστικές κυβερνήσεις υποταγμένες στις αμερικανονατοικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις και οδηγίες καταφεύγουν εκ των υστέρων σε ενδοτισμούς και παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων. Βλέπε Βέρνη, βλέπε Μαδρίτη, βλέπε Ελσίνκη, προκειμένου να αποφύγουν την ένοπλη σύγκρουση και τις συνέπειές της. Στην ίδια κατεύθυνση είναι στις μέρες μας και ο περιορισμός των κόκκινων γραμμών που είχε τεθεί στα 6 ναυτικά μίλια, απεμπολώντας το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, η Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία που σφράγισε μειωμένη επίρρεια νησιών, Κρήτης, Ρόδου, Καστελόριζου, σε ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, ανοίγοντας φυσικά τους ασκούς του Αιώλου. Η σιωπηρή αποδοχή του τουρκολιβικού μνημονίου για την ΑΟΣ και η περίπτωση με το ορού κρέης το 2020 στο Καστελόριζο. Οι κυβερνήσεις προκειμένου να συγκαλύψουν τη συμμετοχή και την υποταγή τους στα υπεριαλιστικά σχέδια με την έντονη παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τόσο σε νατοικές ασκήσεις όσο και σε πραγματικές επιχειρήσεις και επεμβάσεις εκ των συνόρων, προβάλλουν το αποπροσανατολιστικό δίλημα. Τι θέλετε, διπλωματική ή στρατιωτική λύση, εννοώντας πόλεμο. Στην πραγματικότητα όμως, τόσο οι στρατιωτικές όσο και οι αποκαλούμενες διπλωματικές λύσεις είναι μέσα στην ίδια τη λογική της υπεριαλιστικής πολιτικής και στα σχέδιά της. Επιβάλλονται με το πιστόλι στον κρόταφο, με προκαθορισμένους κανόνες σε βάρος των λαών, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς τους. Το δίλημα που θέτουν είναι παραπλανητικό. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι υποστηρικτές της διπλωματίας είναι οι ίδιοι που προσχωρούν στο επικίνδυνο παιχνίδι των εξοπλισμών και των ανταγωνισμών με τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα. Από την άλλη, οι λεγόμενοι υπερπατριώτες, οπαδοί της σύγκρουσης, στηρίζουν τις αμερικανονατοικές και δυτικοευρωπαϊκές υπεριαλιστικές διπλωματικές κινήσεις. Για τους λόγους αυτούς, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εκτός από όλα τα συνθήματα του αντιυπεριαλιστικού κινήματος, απαιτείται να βροντοφωνάξουμε όχι στους εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, όχι στις αποστολές εκτός συνόρων. Σας ευχαριστώ.